Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Star FM 92,9 με Ελεονόρα Ζωγανέλη και τα λέμε. Πραγματικά στην απέναντι γραμμή, στην απέναντι μεριά τη τηλεφωνική μου γραμμή και εμένα και του Ιωάννη, γιατί σε ξεχνάω, σε βλέπω και σε ξεχνάω. Πώς γίνεται αυτό, δεν καταλαβαίνω. Να καλησπερίσουμε την Ελεονόρα Ζωγανέλη, η οποία μας ακούει. Ελεονόρα, καλησπέρα. 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 Είμαι πολύ καλά, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Εδώ είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μας έρθεις αύριο. Εγώ πολύ. Και σε πήραμε για να μας τα πεις λίγο κι εσύ, γιατί εμείς πραγματικά εδώ και 2 εβδομάδες δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Να είστε καλά, χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ έτσι έχω λαχτάρα. Καταρχάς, αγαπάω πάρα πολύ τον Άφλιο, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω παίξει ποτέ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνει τη δυνατότητα να έρθω να... στην ουσία θα παίξουμε το πρόγραμμα μας το καλοκαιρινό. Τις συναυλίες δηλαδή που μας ταξίδεψαν σε όλο το καλοκαίρι. Και έτσι θα είναι και για μας ευχάριστο, γιατί έχουμε ξεκινήσει πρόβες για το χειμερινό μας σχήμα και το να επιστρέψουμε έτσι στην καλοκαιρινή μας, στο καλοκαιρινό μας ας πούμε live, νομίζω ότι θα είναι και για μας ευχάριστο διάλειμμα μέσα σε όλο αυτό το πανικό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη ζωή μας. Επίσης, εγώ αυτό που ήθελα να τονίσουμε είναι ότι υπάρχει και συγκεκριμένος φιλανθρωπικός σκοπός στη συγκεκριμένη συναυλία, καθώς στα Good Ναυπλίου αύριο όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους. Ακριβώς, ακριβώς. Και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό τώρα, επί τη ευκαιρία. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η επιμονή σου με τον Κώστα Λιβαδά, το οποίο απογειώθηκε κιόλας από τον Μπρούσκο. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Εσύ πόση δύναμη, πραγματικά, και πόση αγάπη δίνεις μέσα από αυτή τη συναυλία σε πόσα παιδιά, ξέρεις? Μακάρι πραγματικά να ισχύει αυτό το πράγμα. Ούτως ή άλλως εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, οποιασδήποτε μορφής σχέσης, και πιστεύω ότι πραγματικά είναι μια πολύ ουσιαστική όθηση και δύναμη. Μακάρι να πραγματικά να είναι αυτή η κίνηση ένδειξη αγάπης και στήριξης στα αυτά τα παιδιά, και εύχομαι να συμβαίνουν μεταξύ μας διάφοροι τέτοιοι τρόποι και επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης. Νομίζω ότι το χρειαζόμαστε και ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατό και μας κάνει να περνάει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με πάρα πολύ καλύτερες συνθήκες. Είναι από τις καλύτερες ενέργειες που έχουν συμβεί στον τόπο μας, πρέπει να σου πω, και πρέπει να σε ευχαριστήσουμε και γι' αυτό. Εγώ γιατί θα έρθεις πραγματικά και θα σε στηρίξουμε όλοι, να ξέρεις ότι θα έρθουμε και εδώ ο σταθμός να σε ακούσουμε και να σε δούμε από κοντά. Γιατί υπάρχει μια αγάπη με τα τραγούδια σου. Κάθε κορίτσι δεν πραγματικά ποστάρει συνέχεια, το βλέπω εγώ και από το Facebook και από τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχεις εσύ κάποιο δικό σου προφίλ? Ναι, έχω, και είναι γενικώς, έχω πολύ καλή σχέση με το προφίλ μου στο Facebook. Δηλαδή εννοώ ότι και το χειρίζομαι εγώ, αλλά το επικοινωνώ, έχω μέσα επαφή με τον κόσμο, οπότε αυτοί που έτσι έχουν, έχει τύχει να μου στείλουν κάποιο μήνυμα ή όχι, θα το καταλάβουν, θα το γνωρίζουν ήδη. Ναι, έχω στο Facebook. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σε πάω λίγο, θα σε βγάλω από τα Ναυπλιώτικα τα αυριανά, όπου θα είμαστε όλοι εκεί για να σε δούμε στη συναυλία στις 9 στα Γκούντι του Ναυπλίου. Και θέλω να μου πεις λίγο για αυτό που διάβασα όσον αφορά το The Other Side of Greece. Μάλιστα. Που θα συμμετάσχει στην περιοδία του Φίλιππου Πλιάτσικα, ουσιαστικά, ναι. Στο εξωτερικό στις Βρυξέλλες ξεκινάτε στις 23 του μηνός. Ξεκινάμε μια γενικότερα, ναι, μια περιοδία σε διάφορα μέρη στο εξωτερικό, στην Γερμανία, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες. Δεν θυμάμαι κιόλας να σου πω ειλικρινά όλη την περιοδία. Για μένα είναι η πρώτη μου, έτσι, στην ουσία, το πρώτο μου ταξίδι προς τα έξω, να παρουσιάσω τη δουλειά μου και τον εαυτό μου. Ευχαριστώ πολύ τον Φίλιππο που ήθελε να με συμπεριλάβει σε αυτό το project. Για μένα είναι σημαντικό, έτσι, με μια ομάδα ανθρώπων που νιώθω οικεία, όπως είναι ο Φίλιππος και η μπάντα του, να βρεθώ για πρώτη φορά σε αυτό το πράγμα. Νιώθω λιγότερη έκθεση, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη ευθύνη, και για μένα θα είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική εμπειρία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πόσο καιρό θα κρατήσουν αυτές τις συναυλίες, οι οποίες θα ξεκινήσουν στο εξωτερικό, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, εγώ θα είμαι στην πρώτη, μάλλον, στην πρώτη ομάδα της περιοδίας, που θα ξεκινήσει 21 Νοεμβρίου και θα τελειώσει 28. Μετά τις 28 Νοεμβρίου έχει κανονιστεί κάτι για κάποια επερχόμενη σου εμφάνιση σε κάποιο μέρος? Εγώ, ναι, θα εμφανιστώ στην Αθήνα από 14 Δεκέμβρη σε ένα χώρο που αλλάζει τη μορφή και θα φιλοξενήσει φέτος πάρα πολλούς ανθρώπους. Πού ακριβώς? Στην Πειραιώς. Α, στην Άμβδο, τέλεια.
Οπότε θα βρίσκομαι εκεί από τα Σάββατα δηλαδή του Δεκέμβρη και κάποια του Γενάρη. Εκεί θα βρίσκεσαι μόνη σου από ό,τι καταλαβαίνω. Με την μπάντα μου, η οποία παίζει, θα δείτε κιόλας και αύριο, όσοι έρθετε, παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο και έχει πολύ έντονη παρουσία, οπότε ναι, είμαι μόνη μου, αλλά έχω μια πολύ ουσιαστική συντροφιά. Την μπάντα σου που νομίζω σε συντροφεύει σε κάθε σου εμφάνιση, έτσι? Ναι, ναι, έχω πολύ ιδιαίτερη σχέση με τους μουσικούς μου. Προσπαθώ να τους εκμεταλλευτώ με συσταγωγικά, με κάποιο τρόπο. Εντάξει. Είναι για καλό λόγο αυτή η εκμετάλλευση, συσταγωγικά βέβαια. Ναι, ναι. Είναι για καλό λόγο. Και ο ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον, οπότε είναι λίγο αμφίδρομο. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω. Τα καλά μας. Ναι, εννοείται. Λεωνόρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω μουσικά τώρα, αν ετοιμάζεις κάτι με την EMI. Επειδή ο δίσκος μου στην ουσία δεν έχω προλάβει πάρα πολύ, πέρα από τις περιοδίες, δηλαδή τις καλοκαιρινές. Πέρσι που δούλευα το χειμώνα, ο δίσκος μόλις είχε βγει. Ναι. Φέτος στην ουσία θα παρουσιάσω το υλικό αυτού του δίσκου κανονικά. Α, δεν υπήρχε ο χρόνος. Ναι, δεν είχα προλάβει σε live, μόνο στην καλοκαιρινή περιοδία. Οπότε στην ουσία φέτος θα ταξιδέψω και εκεί, δηλαδή θα τραγουδήσω τραγούδια του δίσκου μου στο χειμερινό μου live. Στο άνοδο. Επί τη ευκαιρία να σε ρωτήσω και πότε βγαίνει το βίντεο κλιπ του τραγουδιού Να σε καλά. Ξέρουμε. Θα κυκλοφορήσει σε πολύ λίγες μέρες, νομίζω ούτε σε μια εβδομάδα. Έχουν γίνει τα γυρίσματα λοιπόν. Έχουν γίνει τα γυρίσματα, ναι, τα έχουμε κάνει πριν ένα μήνα τα γυρίσματα. Στον Πόρο. Στον Πόρο. Ναι, ναι. Α, εδώ κοντά σε εμάς. Κοντά σε εσάς. Ακριβώς. Και το περιμένω κι εγώ. Δεν έχω ακόμα, δεν ξέρω πώς είναι. Τι διαδραματίζεται στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ? Τι ας πούμε θα δούμε? Στην ουσία είναι έτσι μια ιστοριούλα μικρή για ένα ταξίδι και εσωτερικό και ουσιαστικό, ταξίδι στον Πόρο. Ένα ταξίδι με αναμνήσεις και με ανάγκη να πας παρακάτω, γιατί στην ουσία όταν μια σχέση τελειώνει ή κάτι τελειώνει, εκτός από τις αναμνήσεις και όλα αυτό που σε έδαινε μαζί του, υπάρχει και μια πολύ ουσιαστική αλλαγή, ότι κάτι καινούργιο σίγουρα θα συμβεί. Αυτό προσπαθούμε να δείξουμε μέσα στο βίντεο κλιπ. Μια και μίλησες για σχέσεις που τελειώνουν και αρχίζουν ουσιαστικά, θέλω να σε ρωτήσω τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή σου. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Θέλω να σε ρωτήσω τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή σου. Νομίζω το ρόλο που παίζει σε όλους τους ανθρώπους. Ο έρωτας είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε βρει κάποια στιγμή. Να σε βρει και δυνατά, να σε κάνει να ξεχαστείς, να χαθείς. Είναι πολύ δημιουργικό, νομίζω, έτσι, στοιχείο στη ζωή μας. Πολύ σημαντικό. Γεμίζουμε ενέργεια, μπαταρίες, φως. Είναι πολύ, πολύ τονωτικό πράγμα. Και φυσικά τον σέβομαι και τον αναζητάω ούτως ή άλλως. Και τον τραγουδάς κιόλας, καθώς είπαμε, πολλά τραγούδια τα οποία αναφέρονται στον έρωτα. Συνήθως βέβαια τα τραγούδια μου έχουν μια... Ένα πόνο. Μια απογοήτευση προς το παρόν. Ακριβώς, έχουν ένα πόνο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις νιώσει έναν αντίστοιχο πόνο. Δηλαδή, στο τραγούδι Τα Λέμε, ας πούμε. Ναι. Που είναι μια φράση την οποία, όπως διαδραματίζεται στο βίντεο κλιπ, σου λέει ένας άντρας Τα Λέμε, ας πούμε, αυτή την φράση. Και λίγο τα κάνεις λίγο μαλλιά κουβάρια, αν θυμάμαι καλά, στο βίντεο κλιπ. Ναι. Θέλω να μου πεις αν κάποιος στη ζωή σου σου έχει πει αυτή τη φράση. Κοίταξε, αυτή τη φράση συγκεκριμένα δεν μου την έχει πει. Έχω ξαναπεί όμως ότι εγώ θεωρώ ότι ο πόνος είναι ένα συνέστημα πάρα πολύ γνώριμο σε όλους μας, ανεξάρτητα από πού προέρχεται. Οπότε σίγουρα μπορεί να τραγουδηθεί άνετα, άσχετα αν μιλάμε για μια ερωτική απογοήτευση. Απογοήτευση έχω νιώσει. Έχω νιώσει σίγουρα το να με απαρνηθεί κάποιος ή το να με υποτιμήσει κάποιος, γιατί στην ουσία το να τελειώνεις μία σχέση με μία λέξη όπως το Τα Λέμε, αυτό είναι. Σε ακυρώνει ολόκληρη, ας πούμε, όλη την ύπαρξη και ό,τι έχεις δώσει. Και φυσικά αυτό τον πόνο τον έχω βιώσει φυσικά. Φυσικά τον έχω. Μάλιστα. Θα σε πάω σε εντελώς άλλο θέμα τώρα εγώ. Θα σε ρωτήσω για τις συνεργασίες σου. Έχει συνεργαστεί και με την Νατάσα Μποφίλη και με τον Πάνο Μουζουράκη. Λίγα ονόματα λέω εγώ για τώρα. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η συνεργασία καλύτερης χημίας που έχεις κάνει μέχρι τώρα, το πρώτο σκέλος της ερώτησης, και με ποιον θα ήθελες πάρα πολύ να συνεργαστείς, τον οποίο άνθρωπο βέβαια εκτιμάς και ιδιαίτερος.
Καταρχάς με την Νατάσα έχουμε συνεργαστεί πολύ χαζά. Και το χαζά το λέω ότι με πολύ λίγο. Δηλαδή έχει τύχει να κάνουμε ένα ντουέτο όταν την κάλεσα στην συναυλία μου και ήρθε και πάλι σε, για ένα φιλανθρωπικό λόγο σκοπό, συγγνώμη, στην Κέρκυρα. Με την Νατάσα κάποια στιγμή, καταρχάς γιατί είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ και αγαπώ πολύ, γιατί είναι φίλη μου, αλλά επειδή τη θαυμάζω και πάρα πολύ σαν καλλιτέχνητα, θα ήθελα κάποια στιγμή να κάναμε μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ μας και να μοιραστούμε και τη σκηνή εκτός από τις ζωές μας που ούτως ή άλλως έχουμε τη δυνατότητα να τη μοιραζόμαστε. Όσον αφορά τις χημίες και τις συνεργασίες, εγώ πιστεύω ότι μέχρι τώρα οι συνεργασίες που είχα όλες ήταν πάρα πολύ ουσιαστικές στην εποχή που συνέβησαν. Δηλαδή δεν μπορώ να ξεχάσω την πρώτη μου συνεργασία με τον Γιώργο Ταλάρα, η οποία για μένα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή μου να ασχοληθώ με το τραγούδι και στην ουσία οι απαιτήσεις γύρω από αυτή τη δουλειά και αυτή τη συνύπαρξη με έκανε να καταλάβω ότι εάν θέλω να ασχοληθώ σοβαρά με το τραγούδι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και σε πάρα πολλά επίπεδα. Οπότε αυτή είναι μια συνεργασία που πάντα ευγνωμονώ γιατί ήταν και η πρώτη που μου έδειξε το δρόμο. Δηλαδή κάθε συνεργασία για σένα είναι και μια ξεχωριστή εμπειρία η οποία έχει πράγματα να σου δώσει και να σε μάθει να σε κάνει καλύτερη στη δουλειά σου. Φυσικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί για μένα γι' αυτό είναι οι συνεργασίες. Δηλαδή οι συνεργασίες είναι για να σου δώσουν μια όθηση και μια ανανέωση. Να δεις τα πράγματα κάπως αλλιώς πέρα από αυτό που έχεις συνηθίσει να κάνεις μόνος σου. Συμφωνώ. Συμφωνώ και μου αρέσει ο τρόπος που τα λες. Σε παρακολουθούμε εδώ με πλήρη προσήλωση, πρέπει να σου πω. Εννοείται. Εμένα μου αρέσει γιατί λέει κάτι μαγικό. Γιατί η συνεργασία περισσότεροι την αντιμετωπίζουν σαν κάτι εμπορικό. Ενώ από ό,τι ακούω τόση ώρα με την Ελεονόρα, το αντιμετωπίζει σαν κάτι ότι μαθαίνω κιόλας. Παίρνω πράγματα. Ανθρώπινο και ουσιαστικό. Ακριβώς. Πιστεύω ότι αν το δεις μόνο εμπορικό. Και αυτό μου αρέσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανοιχτείς, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι μόνος σου για να μην χρειάζεται να κάνεις. Είναι όπως και οι σχέσεις οι ανθρώπινες. Ακριβώς. Δηλαδή, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να πηγαίνεις πίσω, χρειάζεται να ακούς, να καταλαβαίνεις. Οπότε αυτό η εμπορικότητα δεν νομίζω ότι μπορεί να σου καλύψει όλη αυτή την άλλη την προσωπική διαδικασία. Ναι, εννοείται. Εννοείται, δυστυχώς. Αλλά υπάρχουν αρκετοί καλλιτέχνες οι οποίοι το αντιμετωπίζουν κάπως έτσι. Υπάρχουν στον χώρο. Ενδεχομένως, ναι. Απλά πιστεύω ότι αυτοί οι καλλιτέχνες βλέπουν και διαφορετικά λίγο αυτό που κάνουμε. Οπότε είναι πιο. Εγώ θεωρώ αυτή τη δουλειά σαν ένα πολύ σοβαρό λόγο να εξελίσσομαι. Οπότε προσπαθώ όλη μου η οπτική να είναι έτσι και όλες μου οι επιλογές να είναι κάτω από αυτό το σκεπτικό. Ναι. Εμείς το ευχόμαστε. Να είστε πραγματικά. Καλά. Εννοείται. Έχω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, πραγματικά, και θα αρχίσουμε να σε αποδεσμεύουμε σιγά-σιγά, για να σε δούμε αύριο, να σε απολαύσουμε από κοντά. Θα έπαιρνες ποτέ μέρος σε τύπου εκπομπή όπως το Dancing with the Stars? Αυτή τη στιγμή της ζωής μου δεν είναι κάτι το οποίο νιώθω ότι θα το έκανα. Αν ήμουνα στα πρώτα βήματά μου ενδεχομένως ή αν δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά σε κάτι τόσο υποθετικό που είχε να κάνει με το παρελθόν. Αν με ρωτάς για το σήμερα μου, αν θα έπαιρνα μέρος, αυτή τη στιγμή όχι. Είναι πάρα πολλά τα δώρα που δέχομαι από αυτό που κάνω. Οπότε δεν νομίζω ότι θα ήταν κάτι περιττό για μένα αυτή τη στιγμή το να συμμετέχω σε ένα τηλεοπτικό σοου που δεν είναι κάτι το οποίο αγαπώ και ονειρεύομαι. Προτεραιότητά σου. Δηλαδή μόνο για να, ίσως σαν μια ευκαιρία αν ήμουν πολύ νέα. Για να γνωρισιμότητα δηλαδή. Ναι, ίσως και πάλι ίσως, γιατί και εμένα και εγώ όταν ξεκίναγα υπήρχαν αντίστοιχα σοου στην τηλεόραση όπως ας πούμε τα διάφορα που είχαν βγει εκείνη την εποχή ας πούμε με τραγούδια, αλλά πάλι δεν ήταν η επιλογή μου. Δεν ξέρω, αλλά σου ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν θα το έκανα. Έχεις δεχτεί ποτέ πρόταση όμως από κάποιο τέτοιου τύπου σοου? Ναι, αρκετές φορές. Το νιώθω βέβαια άσχετα που δεν το επιλέγω, γιατί δεν το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή να μου γίνεται μια τέτοια πρόταση. Θεωρώ ότι είναι και αυτό μια ανταπόδοση της δουλειάς που έχω κάνει. Και κάθε φορά το χαίρομαι, δυσκολεύομαι που αρνούμε, απλά δεν μ' αρέσει να κάνω πράγματα τα οποία δεν ήταν πολύ μεγάλο μου μεράκι να τα κάνω, γιατί νιώθω ότι δεν θα τα κάνω καλά. Μ' αρέσει αυτό που λες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το τραγούδι πάλι θα με συνεπάρει, οπότε δεν θα ήμουν καλή σε κάτι τέτοιο.
Εμένα θα μου άρεσε να σε δω όμως σε κάτι τέτοιο. Σου λέω τώρα τη δική μου προσωπική γνώμη. Αλλά μου αρέσει που είσαι ειλικρινής ότι ούτε το κάνεις για διαφημιστικούς λόγους ούτε τίποτα. Ότι δεν θα είμαι καλή σε αυτό, δεν θα είμαι 100% εκεί. Οπότε λοιπόν, ας πάει ίσως κάποιος άλλος. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ειλικρινέστατο. Να είσαι καλά. Ελεονόρα μου, επειδή γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμά σου είναι αρκετά πιεσμένο στην Αθήνα, νομίζω είσαι αυτή τη στιγμή, έτσι. Είμαι στην Αθήνα, ναι, γιατί ενώ πολύ θα ήθελα να είμαι στον Άφλιο μια μέρα πριν. Αχ. Οι υποχρεώσεις με κρατάνε εδώ. Έχεις επισκεφτεί τον Άφλιο, έτσι, για βόλτα, οτιδήποτε. Ναι, ναι, το έχω επισκεφτεί αρκετές φορές. Αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ, ναι. Κάποια στιγμή όταν θα έρθεις πάλι, να σε δεσμεύσουμε να έρθεις και στο στούντιο να τα πούμε. Βεβαίως, με πολύ χαρά. Μεγάλη μας χαρά και δική μας εννοείται να σε έχουμε εδώ. Ελεονόρα μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο. Ευχαριστώ, εγώ. Θα τα πούμε εννοείται αύριο στην επερχόμενη σου εμφάνιση στα Goodies Ναυπλίου, το οποίο είναι για πάρα πολύ καλό λόγο, για πάρα πολύ καλό σκοπό. Και μιλάμε για την στήριξη την οποία κάνεις εσύ και τα Goodies Ναυπλίου και θα διαθέσει όλα τα έσοδα για το ειδικό δημοτικό σχολείο Άργους, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, και αυτό σε τιμά γιατί έχεις παρευρεθεί σε πάρα πολλές τέτοιου είδους εκδηλώσεις και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ένας καλλιτέχνης να στηρίζει τέτοιες προσπάθειες. Να και αυτό... καλά, αλήθεια είναι ότι είναι σημαντικό ένας να βρίσκει δίπλα στον άλλον. Ακριβώς. Με όποιο τρόπο. Ακριβώς, και ειδικά σε αυτή την εποχή που ζούμε, χρειαζόμαστε λίγο την στήριξη ο ένας τον άλλον. Εννοείται. Δυστυχώς. Και θα πρέπει λίγο να είμαστε σε αυτές τις εποχές με την οικονομική κρίση και με την όλη κατάσταση την οποία περνάει η χώρα, να είμαστε λίγο πιο άνθρωποι. Και όπως αποδεικνύεις, ας πούμε, με το ότι να έρθεις να τραγουδήσεις αύριο στα Goodies Ναυπλίου για πολύ πολύ καλό σκοπό. Να είστε καλά, σας περιμένω και... Εννοείται πως θα είμαστε εκεί. Θα το πούμε από κοντά τότε. Ελεονόρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ και καλή αντάμωση. Γεια σου. Καλό βράδυ. Γεια. Γεια χαρά. Γεια.